πάλι κοντά σας για το τρίτο μέρος Tourism Day. Να παρακολουθήσουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, τον Ανδρέα Ανδρεάδη, τι δήλωσε από το βήμα της εκδήλωσης αυτής για το πώς προσεγγίζει από τη δική του σκοπιά τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό. Να πω για το ΦΠΑ που μνημονεύσατε, αυτό ήταν ένα τρομερό σοκ για μας, έχετε δίκιο. Αυτό δεν το πρότεινε η Τρόικα, αυτό αυτοκτονήσαμε μόνοι μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τι έχει γίνει, έχουμε μια χώρα η οποία είναι δίπλα μας, την Τουρκία, με 8% στο πακέτο. Έχουμε την Πορτογαλία με 6% στο πακέτο, τώρα έγινε 7%. Την Ισπανία με 9% στο πακέτο. Την Ιταλία και Γαλλία με 10%. Τους φίλους μας στην Κύπρο με 9%. Ήμασταν εμείς στο 8%, ένα μέσο όρο του 6,5% και του 13%. Και πήγαμε στο 13% να πάμε. Και τα δύο δηλαδή να είμαστε 4-5 μονάδες πάνω από όλους τους ανταγωνιστές. Μπορεί να μην ακούγεται πολύ αυτό το νούμερο, είναι ένα κολοσσιαίο νούμερο το οποίο μας βγάζει εντελώς εκτός ανταγωνισμού. Ουσιαστικά δηλαδή τι λέμε, πήραμε 2, 3, 4 εκατομμύρια, θα δούμε στο τέλος του 2015 πόσο θα είναι αυτό, εάν εφαρμοστεί το μέτρο, ελπίζουμε τελικά να μην εφαρμοστεί, και το στείλαμε απέναντι, είτε στους εταίρους είτε στην Τουρκία. Αυτό κάναμε στην πράξη. Αυτό ήταν μια αυτοκτονία οικονομική της χώρας. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να έχει 2,9% ανάπτυξη, όπως λέει ο προϋπολογισμός, με διπλό ΦΠΑ στον τουρισμό. Είναι δύο θέματα, εμείς λέμε δύο μονάδες κάτω από αυτό, οι Α και άλλοι αναλυτές λένε μία μονάδα κάτω. Θα δούμε αν γίνει, εύχομαι να μην γίνει, πώς θα τα πάει κάτω. Είναι βέβαιο πάντως ότι θα χάσουμε σίγουρα μία με δύο μονάδες τώρα από τις χώρες. Επομένως, θερμή παράκληση, τη στήριξη, τη δική σας και με δεδομένες πολιτικές εξελίξεις να μην περάσει αυτή η αυτοκτονία η οικονομική της χώρας. Αλλά λέμε και για ανάπτυξη, κύριε Πρόεδρε, και θα κλείσω πολύ σύντομα, επενδύσεις. Μα εδώ και 7 μήνες, ακούω για μικρές ή μεγάλες επενδύσεις, ακούμε αυτά, μα εδώ και 7 μήνες δεν υπάρχουν επενδύσεις. Ο επενδυτικός νόμος, όπως ξέρετε, δεν λειτουργεί. Οι επιτροπές του επενδυτικού δεν λειτουργούν, όχι μόνο για τους μικρούς, ούτε για τους μεγάλους, για κανένα. Επομένως, πρώτα απ' όλα να έχουμε ένα επενδυτικό νόμο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επενδυτικός νόμος. Υπάρχει μια οδηγία, η 651, σας ενημερώσαμε την τελευταία φορά, περί ανταγωνισμού της Ευρώπης, η οποία στην ουσία έχει πάρει το ΑΕΠ της Ελλάδας του 2008 και με αυτό το ΑΕΠ έχει βγάλει ολόκληρες περιοχές της χώρας ότι δεν μπορούν να προχωρηθούν ή παίρνουν επιδοτήσεις της τάξης του 10-15%, το οποίο τις βγάζει στην ουσία και αυτές εκτός πραγματικότητας. Άρα, όταν μιλάμε για ανάπτυξη, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε ένα εργαλείο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εργαλείο, ούτε μηχανισμοί. Έχει διαλύσει και το σύστημα ελέγχου με όλα αυτά τις παθογένειες που είχε και το ξέρουμε τι έγινόταν και εκεί. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να στηθεί νέο επενδυτικό εργαλείο. Αυτό είναι το πρώτα απ' όλα μαζί με το θέμα του ΦΠΑ για να αρχίσει η χώρα να παίρνει πάλι μπροστά στον τουρισμό. Επομένως, μαζεύοντας τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώντας, να πω ότι το πρόγραμμα αυτό, θέλω να συγχαρώ το ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα και το Μιχάλη, είναι μια μεγάλη βελτίωση, πρέπει να πω, σε σχέση με αυτό που υπήρχε πριν. Έχετε κάνει μεγάλα βήματα και φαίνεται ότι έγινε μια δουλειά πολύ καλή και πολύ ποιοτική. Συνθέοντας μαζί μπορούμε να το κάνουμε τέλειο. Ευχαριστήσουμε πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Αυτά με τον Ανδρέα τον Ανδρεάδη. Να παρακολουθήσουμε το τελευταίο μέρος της ομιλίας του κ. Χρυσοτάκη. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να αλλάξω λίγο σελίδα και να έρθω πάλι στην επικαιρότητα. Πρόσφατα η κυβέρνηση επέλεξε την παραχώρηση 14 περιφερειακών αεροδρομίων μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτή η πρωτοβουλία αποτέλεσε τη συνέχεια μιας πολυετούς πλέον στρατηγικής ιδιωτικοποιήσεων με όρους ξεπουλήματος, και δεν είναι βαριά η λέξη, ίσως δεν αποδίδει και όσο πρέπει την πραγματικότητα, η οποία περιλαμβάνει αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες, χιονοδρομικά κέντρα, ιαματικές πηγές. Μάλιστα, ακόμα και οι πιο νυφάλιες οικονομοτεχνικές αναλύσεις
καταδεικνύουν την αποτυχία του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, τα έσοδα των οποίων δεν αντιστοιχούν ούτε στο ελάχιστο στις δυνατότητες αξιοποίησής τους με άλλον τρόπο δημόσια. Αν στο παραπάνω προσθεθεί η απαράδεκτη και εκτός των άλλων και αντιτουριστική σύμβαση του Ελευθέριος Βενιζέλος, του αεροδρομίου, και η μετάβαση των αερομεταφορών από το καθεστώς του κρατικού μονοπωλίου στο καθεστώς του ιδιωτικού μονοπωλίου, μπορούμε να μιλάμε πλέον για ένα αφοπλισμό του κράτους από αναπτυξιακά εργαλεία. Προτείνω να κοιτάξουμε λίγο στα ανατολικά και να δούμε τη γείτονα χώρα την Τουρκία. Η Turkish Airlines, ο τουρκικός αερομεταφορέας, στη διαχείριση του οποίου το κράτος συμμετέχει καταλυτικά, είναι μέσα στις 5-10 κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως. Παράλληλα, αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη κατασκευάζεται το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον πλανήτη σε δυναμική επισκεψιμότητας, ένα αεροδρόμιο που στοχεύει να αλλάξει τον παγκόσμιο χάρτη των αερομεταφορών. Τέλος, μαρίνες και λιμάνια κομβικού χαρακτήρα περνάνε σε χέρια τουρκικών εταιριών, εγώ θα έλεγα το ίδιο και αν ήταν σουηδικών ή οποιονδήποτε άλλων. Όλα αυτά όμως ονομάζονται στρατηγικός έλεγχος των μεταφορών και των πυλών εισόδου. Επιπλέον, στη μεγάλη εικόνα, χωρίς την παραμικρή διάθεση εθνικού ανταγωνισμού, πρέπει να αναγνωρίσουμε πως τα παραπάνω, όπως και μια σειρά άλλων γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών κινήσεων, καταλήγουν να δορυφοριοποιούν την Ελλάδα και να μικραίνουν το ρόλο της, ελείψει μάλιστα μιας σταθερής πολιτικής για τις πύλες εισόδου. Αυτή η στρατηγική έχει αφοπλίσει την Ελλάδα, το κράτος, από οποιασδήποτε γενναίες πολιτικές πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει στον τομέα του τουρισμού. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για εθνική στρατηγική, πρέπει να ξαναδούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τη διαχείριση αυτών των αναπτυξιακών στρατηγικών εργαλείων με κύριο πρόσωπο πλέον το δημόσιο κοινωνικό έλεγχο. Έτσι, η τουριστική στρατηγική της κυβέρνησης αριστεράς θεμελιώνεται μέσω του σταματήματος του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, οικοδομείται μέσω της επανεξέτασης των συμβάσεων παραχώρησης, χρήσης και ιδιοκτησίας που υπογράφηκαν με τα μνημόνια και την ανάκτηση της δημόσιας τουριστικής περιουσίας όπου το απαιτεί η ανάγκη χρηματοδότηση των τουριστικών πολιτικών. Αναπτύσσεται μέσω της ίδρυσης δημόσιου κοινωνικού φορέα παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών ενάντια στις μονοπωλιακές τάσεις στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και στα φαινόμενα εναρμονισμένων πρακτικών, της εξέτασης των μεσομακροπρόθεσμων δυνατοτήτων ύπαρξης δημόσιου εθνικού αερομεταφορέα, ψάχνουμε να δούμε πώς μπορεί να υπάρξει αυτό, του σχεδιασμού και εφαρμογής ενός σύγχρονου συστήματος συνδυασμένων μεταφορών για την κάλυψη των αναγκών πρόσβασης σε όλη την Ελλάδα. Και νομίζω το επόμενο βήμα, λογικό, είναι η δημόσια διοίκηση, δηλαδή το Υπουργείο, ο ΕΟΤ, η προβολή και άλλες λειτουργίες, πώς μπορούν να ανακατασκευαστούν, πώς μπορεί να γίνουν αποτελεσματικές. Δεν είναι μόνο η δημόσια περιουσία τουριστική ή μη που ιδιωτικοποιήθηκε σε αυτά τα χρόνια του Μνημονίου και με τις πολιτικές της νεοφιλελεύθερες. Είναι και ολόκληρες πολιτικές που ιδιωτικοποιήθηκαν. Μιλάμε για τη δραστική και ταχύτατη θεσμοθέτηση της παραχώρησης λειτουργιών που μέχρι πρότινος ανήκαν στο κράτος και στήριζαν την τουριστική μας ανάπτυξη, μάρκετινγκ, προβολή και διαφήμιση, έρευνα, περιφερειακή ανάπτυξη κτλ. Παραδόθηκαν λοιπόν όλα αυτά και χάθηκαν από την διοίκηση και από την προσπάθεια που θα μπορούσε να κάνει και την αξιοποίηση που θα μπορούσε να κάνει η πολιτική, το ίδιο το κράτος, οι κυβερνήσεις. Μεγάλο μέρος των λειτουργιών ανήκε στον ΕΟΤ, ο οποίος απαξιώθηκε, τεμαχίστηκε, υποβαθμίστηκε στα όρια της διάλυσης, παρά την ιστορία που έχει των πολλών δεκαετιών, που συσσόρευσε εμπειρία και τεχνογνωσία. Βεβαίως, το επιχείρημα της διαφοράς για τον ΕΟΤ υπάρχει, διαφορά υπάρχει, αλλά η ευθύνη είναι πολιτική, διότι κάποιοι καθόριζαν την πολιτική του ΕΟΤ, διόριζαν τις διοικήσεις και είχαν τον έλεγχο που δεν τον εξασκούσαν. Είμαστε απόλυτα ειλικρινείς και ξεκάθαροι όταν λέμε πως η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΤ δεν κατευθύνθηκε προς την ενίσχυση ενός άλλου δημόσιου φορέα, του Υπουργείου Τουρισμού, με όσα ζητήματα θα είχε και αυτό. Και σε αυτή τη διαδικασία το Υπουργείο, αντί να παγιώσει μια στρατηγική δυναμική, κατέληξε γραφείο διεκπεραίωσης αιτημάτων του μεγάλου ιδιωτικού κεφαλαίου, με όχημα μάλιστα μια χαόδη τουριστική πολυνομία, η οποία εντοπίζεται σε δεκάδες άσχετα με τον τουρισμό νομοσχέδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τόσο την αυτόνομη θεσμική και αναπτυξιακή υπόσταση του Υπουργείου Τουρισμού, όσο και την αναδιάρθρωση ενός ισχυρού και με ουσιαστικές λειτουργίες εποπτευόμενου φορέα του ΕΟΤ.
Επιπλέον, θα άρουμε τις αλληλεπικαλύψεις και συναρμοδιότητες, θα αναμορφώσουμε και θα κωδικοποιήσουμε την τουριστική νομοθεσία με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές του τουρισμού, θα ενισχύσουμε τις αρμοδιότητες του ΕΟΤ μέσω της συνεχούς εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προώθησης και προβολής που θα εγκρίνεται από το Υπουργείο, θα εξασφαλίσουμε την εκπροσώπηση του Υπουργείου και του ΕΟΤ σε επιλεγμένους φορείς, όπως π.χ. στο Φεστιβάλ Αθηνών, θα εξασφαλίσουμε, θα εγγυηθούμε την επαρκή στελέχωση των γραφείων εξωτερικού και των περιφερειακών υπηρεσιών τουρισμού μέσω αξιοκρατικών διαφανών διαδικασιών υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ. Αυτά με τον τομέαρχη τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ και να κλείσουμε την παρουσίαση αυτής της εκδηλώσεως με την τοποθέτηση του Προέδρου του Ξενικού Μελητηρίου της Ελλάδος, Γιώργου Τσακίρη. Σημείο δεύτερο, παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα, τα ελληνικά ξενοδοχεία συμμετείχαν έμπραχτα στις θυσίες του ελληνικού λαού. Η συνεισφορά των ελληνικών ξενοδοχείων μόνο μέσω άμεσων και έμεσων φόρων θα ξεπεράσει το 2014 τα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πρόσφατη αντίδρασή μας για τον επαπειλούμενο διπλασιασμό του ΦΠΑ εκφράστηκε καθώς είναι καθαρά θέμα επιβίωσης και όχι κάποιο συνδικαλιστικό τερτύπι. Σημείο τρίτο. Παρά την ικανοποιητική αύξηση της ζήτησης το 2013 και το 2014, τα ελληνικά τουριστικά καταλήμματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα οικονομικής επιβίωσης. Είναι ενδεικτικό ότι η μέση τιμή ανά δωμάτιο μεταξύ 2011 και 2013 μειώθηκε το 2013 κατά 2,5%. Συνεπώς, η ανάγκη να στηριχθεί η ελληνική ξενοδοχεία παραμένει εξαιρετικά ισχυρή και πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι ελληνικός τουρισμός χωρίς ελληνικά ξενοδοχεία δεν είναι δυνατό να υπάρξει. Προς αυτή την κατεύθυνση θα θέλαμε να προτείνουμε κάποια μέτρα. Πρώτον, τον εξορθολογισμό της φορολογίας και των φορολογικών συντελεστών. Τη ρύθμιση των δανείων των βιώσιμων επιχειρήσεων, καθώς και παροχή δανειακής υποστήριξης επιχειρήσεων με όρους πραγματικής οικονομίας. Χορήγηση δανείων στην πράξη και όχι μόνο μέσα από δελτία τύπου τραπεζών. Εξασφάλιση σημαντικού μέρους κονδυλίων ΣΕΣ για τον εξυγχρονισμό των τουριστικών επιχειρήσεων. Αποτελεσματική αντιμετώπιση της μαύρης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, αλλά συγχρόνως και πολιτική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για συνεπείς επιχειρηματίες. Και εδώ θα ήθελα να θέσω μια παράμετρο την οποία φαντάζομαι πάρα πολύ αγνοούμε, ότι ο τουρισμός, στον τουρισμό απασχολείται το 58% των απασχολούμενων στον τουρισμό είναι γυναίκες. Είναι ο κλάδος που υστερεί η ελληνική οικονομία στην απασχόληση. Νέους και γυναίκες. Εμείς στον τουρισμό απασχολούμε πάρα πολλές γυναίκες. Και τέλος, αποτροπή, πάση θυσία της απελευθέρωσης των πιέσεων της Τρόικας για την απελευθέρωση των τουριστικών μισθώσεων. Χρειάζεται βέβαια και μια υιοθέτηση νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της ασύστολης και ασίδωτης παράλληλης οικονομίας τουριστικών υπηρεσιών, της λεγόμενης οικονομίας του διαμοιρασμού ή sharing economy, που λειτουργώντας ως άλοθη για παράνομη δραστηριότητα, αποστερεί σημαντικά ποσά από φόρους, εισφορές, θέσεις εργασίας, πλήττοντας κέραια την κοινωνία. Και ο τέταρτος άξονας μας θα θέλαμε να ζητήσουμε την ενίσχυση των κονδυλίων για την προβολή της χώρας. Κλείνοντας την τοποθέτησή μου αυτή και αφού ευχαριστήσω πάλι για την ευκαιρία που μου δόθηκε να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το ΞΕΕ θα συνεχίσει να επιτελεί με συνέπεια εγκυρότητα το θεσμικό του ρόλο ως Συμβούλου του Κράτους. Ευχαριστώ πολύ. Και με τον Γιώργο το Τζακίρη φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Να ευχηθούμε σε όλους σας χρόνια πολλά, να είστε πάντα καλά, ένα χαρούμενο 2015. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.